Αλέα, κάτσε εδώ, φίλοι μας, Κώστας Πουλακίδας. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ λέει πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο γιατί η πολιτική επικαιρότητα με το lifestyle έχουν χάσει λίγο με δικιά μας φίλη και ως δημοσιογράφων. Έχουν μπερδευτεί. Κασελάκης. Για εμάς που κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ, κάνουμε σκληρό πολιτικό ρεπορτάζ, κάνουμε σκληρό πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτά είναι και λίγο έτσι να σπάμε λίγο και την καθημερινότητά μας. Εγώ λέω όμως ότι όλο αυτό λίγο κάπως μου κάνει. Τι έφαγε ο κύριος Κασελάκης. Ποιος το έχει πει, φήμησέ μου, ποιος το έχει πει αυτό το πράγμα. Και σε Κώστα μου βγήκε στη Ζάκουα προχθές. Εδώ ένα μπλάκα. Είχε στο μενού του Κασελάκη, μισή ώρα και έφαγε στη Βούλη ο Κασελάκη. Έφαγε σαλάτας με κοινόα, βιολογική, με φέτα ντομάτα, ψητό κοτόπουλο, πιπεριά, γούρι, σος, μουστάρδα και μπαλσάμικο ξύδι. Πάντα όλα. Κυρίως πιάτο, ταλιολίνι, με μελάνι σουπιά, φιλέτο σολομού και λάκι. Δεν έχω ακούσει να ασχολείται κανείς με τον κύριο Κασελάκη για τις πολιτικές του θέσεις. Αυτό έφαγε, αυτή είναι η σαλάτα την οποία έφαγε. Δάκτυλος δεξιά σου Κασελάκη. Όταν ο κύριος Κασελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ήταν γραμμή Μαξίμου να τον ψωμώσουν επικοινωνιακά. Δηλαδή το παρκούρ αυτό που κάνει που πήγε και πέρασε το Μαξίμου. Δηλαδή κάνει παρκούρ. Δεν είναι δημοκρατία τον με το φαράλι, φάραλι. Εγώ νόμιζα τον Κασελάκη τον έφερε πολλά και ο παπάς. Ναι, δημοκρατία τον έφερε. Επειδή εγώ κάνω πολιτικό ρεπορτάζ κανονικό. Έτσι. Δεν έχω ακούσει να ασχολείται κανείς με τον κύριο Κασελάκη για τις πολιτικές του θέσεις. Δεν τον ασμάχνω, έτσι είπε ακόμα. Αυτό.